Λοιπόν, σύνδεση με τα Μέγαρα, όπου έφτασε πριν από λίγο ο Σκάι και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, έξω από μία τράπεζα. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Όμως, ο τρόπος που έγινε έχει σημασία από τους κακοποιούς. Θα μας το πει τώρα ο Γιώργος. Βλέπουμε και την εικόνα, Γιώργο, καλή πίσω σας σου. Ημέρα. Καλή σας ημέρα. Το περιστατικό συνέβη στις 4 τα ξημερώματα. Οι δράστες ήρθαν με ένα Ιώτα Χιντ, με το οποίο έπεσαν πάνω στην τζαμαρία της τράπεζας. Μπορείτε να δείτε τις εικόνες καταστροφής με τη βοήθεια του Ηλία Μπασίζογλου. Έχει ουσιαστικά όλη η είσοδος ασφαλείας. Ξύλωσαν την πόρτα ολόκληρη, Γιώργο. Έχει βοηθεί από το σημείο, έχει ξυλωθεί. Ναι, ακριβώς, ούτως ώστε για να μπορέσουν να μπουν μέσα. Με ένα δεύτερο όχημα κατάφεραν να αποσπάσουν ένα μηχάνημα το οποίο βρίσκεται εντός της τράπεζας με καταθέσεις, όχι το ATM. Το ATM, ναι. Το μηχάνημα ανάληψης. Με μικρό ποσά, δηλαδή, Γιώργο. Όχι, ένα μηχάνημα λοιπόν που έχει μικρό ποσά, έχει μικρότερα ποσά ακριβώς, το οποίο το πήραν με ένα δεύτερο γιοταχή και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν από το σημείο. Να πούμε λοιπόν ότι η τράπεζα, να σημειώσουμε ότι βρίσκεται σε ένα σημείο πάρα πολύ κοντά στο αστυνομικό τμήμα των Μεγάρων. Οι δράστες όμως είχαν φροντίσει, κάνοντας ένα τηλεφώνημα στην αστυνομία και λέγοντας ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε τριγύρω περιοχές, να οδηγήσουν το περιπολικό μακριά από το σημείο, με αποτέλεσμα να μπορέσουν έτσι ακριβώς, να τους προσανατολίσουν, ώστε να μπορέσουν να δράσουν ανενόχλητοι. Γιατί, όπως σας είπαμε, το αστυνομικό τμήμα βρίσκεται περίπου 2 λεπτά από το σημείο που βρίσκεται. Άρα, να το ξαναπούμε, Γιώργο, με γιώτα χι. Μπήκαν λοιπόν στο σημείο που βλέπουμε, επιχείρησαν να μπουν και να σπάσουν ουσιαστικά τη βασική, την κεντρική πύλη της τράπεζας. Τη χτύπησαν με το αυτοκίνητο ή την τράβηξαν με κάποιο σκηνή? Πώς ενήργησαν ακριβώς, Γιώργο? Τη χτύπησαν με το αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο ουσιαστικά έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές, εκτεταμένες, για να μπορέσουν να τη ρίξουν. Το άφησαν εδώ το όχημα αυτό. Πριν από λίγη ώρα, πριν φτάσουμε εμείς με γερανό, το απομάκρυναν από το σημείο. Ήταν ένα γιοταχή. Και με ένα δεύτερο αυτοκίνητο μπόρεσαν να φορτώσουν το μηχάνημα των καταθέσεων. Πώς ήταν οι δράστες, έχουμε εικόνα? Δεν έχουμε εικόνα για τον αριθμό, δεν έχουμε εικόνα για τον αριθμό. Το μόνο ήταν που σας είπαμε ότι μάθαμε. Εντάξει, προφανώς έχει κάμερες εκεί, φανταζόμαστε, στο ταχύ κατάστημα. Και θα το έχει καταγράψει. Κάμερες, είναι ένας κεντρικός δρόμος εδώ στα Μέγαρα, έχει και άλλα καταστήματα τριγύρω, οπότε ίσως. Μας πάντως μιλάμε για απίστευτη θρασίτητα σε τόσο κεντρικό σημείο, με τέτοιο εντυπωσιακό τρόπο. Ότι υπάρχει κάμερα της τράπεζας, ναι. Έχουν όμως γκρεμιστεί και τα τυχεία δεξιά και αριστερά, όπως μπορέσαμε να δούμε. Ξύλωσαν την πόρτα, βέβαια. Φανταστείτε τώρα τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Καλώδια έχουν πέσει, κοιτάξτε τι γίνεται. Κεντρική είσοδο της τράπεζας. Κατάφεραν λοιπόν να μην πάρουν το ATM, γιατί προφανώς αυτός ήταν ο στόχος, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Κατάφεραν όμως να πάρουν ένα άλλο μηχάνημα που είχε και πάλι μικρό ποσά. Πρώτη φορά βλέπουμε κάτι παρόμοιο. Είναι εντυπωσιακή ενέργεια, αλήθεια είναι αυτό πλέον. Είναι απίστευτα εφάνταστοι τρόποι που σκέφτονται οι κακοποιοί. Κάθε φορά είναι κινηματογραφική, κάθε φορά είναι ένα. Μάλιστα. Γιώργο, σε καλημέρες, να είσαι καλά.